everything you can dance. Τα πράγματα ήταν δύσκολα για σένα στη Νέα Υόρκη. Σε στεναχωρήσανε και μετά ήρθες στο bootcamp και πήρες το αίμα σου πίσω με το σπαθί σου. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ την Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Επιτροπή μας. Πάρα πολύ. Και αισθάνομαι υπερηφανή που μπορώ και βρίσκομαι πάλι πίσω στην πατρίδα μου και θα χορέψω για εσάς και όλο τον κόσμο. Και εμείς αισθανόμαστε πολύ περήφανοι, Φανουλάκη. Πάμε να δούμε το Μίτς αφού σας υπενθυμίζω ότι δεν πρέπει να σταματήσετε να ψηφίζετε τους τέσσερους μονομάχους που περιμένουν τη θετική σας ψήφη. Βίντεο Μίτς. So you think you can dance. Είμαι Μίτς Βίστροβικ, είμαι 15 χρονών, είμαι από Αυστραλία και πάω σχολείο. I began gymnastics at the age of 7. After a while, my teacher saw how flexible I was and proposed for me to start dancing. I did, and ever since, I haven't stopped. The most important moment of my life is definitely when I was accepted into a dance school where I could practice all day long. This brought me one step closer to fulfilling my dancing dreams. Since I already have a scholarship in Australia, I think that the money would benefit me more. I would use the money to travel around the world to audition for shows and different companies. Pouring like the rain, and close my eyes and it's gone again. When I get the chance to say I love you, I pretend that you're already mine. My heart ain't breaking every time I look into your eyes. If only I can get through this. If only I can get through this. If only I can get through this. God, God, you gotta help me get through this. Μιτσάκη, γεια σου! Γεια σου! Πριν μιλήσουμε στο Μίτς, πρέπει να σας πω ότι μόνο 3 λεπτά μείναν για να ψηφίσετε, οπότε βιαστείτε! Γεια σου, Μιτσάκη! Γεια σου! Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Πολύ καλά! Ακούτε που του μαθαίνουμε ελληνικά στο show, You Think You Can Dance! Είμαστε καλοί δάσκαλοι! Πώς περνάς? Πώς περνάς? Are you having a good time? Are you having a good time? Very much. Tell me a little bit about how you feel being here with us tonight. It feels great to stand here in front of all of you. You left your school to be here, right? Yeah. Λέμε λοιπόν ότι ο Μίτς αισθάνεται υπέροχα που είναι μαζί σας και άφησε το σχολείο του στην Αυστραλία για να είναι εδώ κοντά μας. Επόμενη χορεύτρια, η Μαρία. So you think you can dance. Με λένε Μαρία Φωτιάδου, είμαι 18 χρονών. Η οικογένεια μου είναι από την Κατερίνη, αλλά εγώ σπουδάζω στη Νέα Υόρκη. Όταν ήμουν 2 χρονών, η μαμά με έγραψε σε μια σχολή χορού. Μου άρεσε τόσο πολύ που κόλλησα. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι αυτό θέλω να κάνω για όλη μου τη ζωή. Η πιο σημαντική στιγμή στη ζωή μου ήταν όταν κέρδισα την δεύτερη θέση στην Γερμανία στο World Dance Championships. Ήταν υπέροχο που γνώρισα πολλούς χορευτές από όλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι ήρθα εδώ να μοιραστώ με τον κόσμο τη αγάπη που έχω για το χορό. Είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα και αν κερδίσω το βραβείο θα χαρώ ακόμα πιο πολύ. Μαράκι μου, είσαι υπέροχη. Μπράβο, αγάπη μου. Για πες μας, πώς περνάς στην Ελλάδα? Έχεις ξενιτευτεί εδώ και καιρό και είσαι στην Ελλάδα μαζί μας. Τέλεια. Μήπως θα μένω μόνιμα τώρα? Μόνιμα, τι θέλουμε! Λοιπόν, έχω να σας πω ένα πάρα πολύ σημαντικό νέο. Δυστυχώς, οι γραμμές μας κλείσανε. Όσοι ψηφίσατε, ψηφίσατε.
Σε λίγο θα σας πούμε τα αποτελέσματα, αλλά από πριν από αυτό, να δούμε την αδελφούλα μας. Εντάξει, πάμε. So you think you can dance. Ονομάζομαι Κική Φωτιάδου, είμαι 21 χρονών. Η καταγωγή μου είναι από την Κατερίνη, αλλά εγώ γεννήθηκα στη Βοστόνη και σπουδάζω δημοσιογραφία. Άρχισα χορό από 3 χρονών όταν η μαμά με έφερε σε μια σχολή χορού. Ξεκίνησα σαν χόμπι, αλλά με άρεσε τόσο πολύ και γι' αυτό συνέχισα. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου μέχρι τώρα είναι όταν μετακόμισα στη Νέα Υόρκη για το πανεπιστήμιο, επειδή ήταν η πρώτη φορά που έμεινα μόνη μου σε μια άγνωστη πόλη. Τώρα δεν σκέφτομαι ούτε τα χρήματα, ούτε την υποτροφία, απλώς ήθελα την ευκαιρία να χορέψω διαφορετικά στυλ χορού με καλούς χορογράφους που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσα.